Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, την οποία οι έντιμοι κύριοι βουλευτές μας δεν μπορούν να διαχωρίσουν, όπως και δεν μπορούσε να διαχωρίσει ούτε ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου πριν από λίγα χρόνια σε μια εκδήλωση στην οποία είμαστε. Ουσιαστικά υπάρχουν φυτά του ιδίου γένους και υπάρχει κλωστική κάνναβης, η οποία είναι πλούσια σε ίνες, πρωτεΐνες, αλλά δεν έχει ψυχοδραστική, δεν έχει επίδραση ψυχική πάνω στον άνθρωπο. Υπάρχει και άλλη κάνναβης, η οποία είναι η κάνναβης η οποία επιδρά στο ψυχισμό μας, είναι ψυχοδηλωτικό και είναι το ίδιο φυτό από το οποίο παράγεται τούτο που ονομάζουν ιατρική κάνναβης. Δεν είναι κάτι άλλο. Η ιατρική κάνναβη είναι το φυτό το οποίο χρησιμοποιείται για την ιδιωτική χρήση. Τούτο που περιπαικτικά χρησιμοποιούν ως ψυχαγωγική, ενώ εμείς λέμε με την κυριολεκτική έννοια της ψυχαγωγίας, ως αγωγή της ψυχής. Είναι το ίδιο φυτό. Κάποια συστατικά του έχουν αποδειχτεί να είναι θεραπευτικά σε μια πολύ μεγάλη, πολύ ευρύ φάσμα ασθενειών, αποδεχτά και επιστημονικά αποδεδειγμένα. Να αναφέρω κάποιες για τις οποίες υπάρχουν έρευνες. Το σύνδρομο του χρόνιου πόνου, ανακούφιση από την χημειοθεραπεία, ανορεξία, κατά πλάγαν σκλήρυνση, ακόμα και ο καρκίνος ο ίδιος. Έχουμε περιπτώσεις τις οποίες υπάρχουν αντικαρκινική δράση σε πολύ μεγάλες δόσεις. Όλα αυτά που σας λέω είναι πολύ εύκολο να τα εξακριβώσετε, όχι εμπιστευόμενοι εμένα, αλλά μπαίνοντας στον Google και κάνοντας την έρευνα cannabis και οποιαδήποτε ασθένεια επιθυμείτε. Και θα δείτε έρευνες από έγκυρα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες μιλούν για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν διαφόρων ειδών έλαια που κυκλοφορούν στην αγορά. Υπάρχει καναβινέλαιο, το οποίο δεν είναι ψυχοδραστικό. Περιλαμβάνει μια από τις δραστικές ουσίες της κάναβης που ονομάζεται καναβιδιόλη. Και στη δική μας αντίληψη δεν είναι παράνομο, διότι δεν έχει καμία δράση ψυχική. Ενώ με βάση τους νόμους. Εμείς λέμε ότι όλα θα έπρεπε να είναι νόμιμα. Και υπάρχει και το καναβινέλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται για θεραπεία και περιλαμβάνει τετραϊδροκαναβινόλη, το οποίο θεωρείται παράνομο στην Κύπρο.